Άγγελο τον Τζατσούλη, τον πρόεδρο του εφημελητηρίου, γιατί οι δύο μαζί βουτήξαμε σε άγνωστα νερά. Ούτε εγώ ξέρω να διοργανώνω βραδιές χορευτικές νυχτερινές, αλλά πιστεύω ούτε κι εσύ. Δεν είχα εμπειρία. Τι να κάνουμε, όμως ο σκοπός είναι ιερός. Έρχονται Χριστούγεννα. Υπάρχουν 50.000 από τον προϋπολογισμό του Δήμου για να πάνε στο κοινωνικό παντοπολείο και είναι τέτοιοι οι νόμοι που δεν μπορώ να τους δώσω. Ο λόγος είναι ότι τρέχει ο ανοιχτός διαγωνισμός για τα τρόφιμα και επομένως δεν μπορεί ο Δήμος να αγοράσει τίποτε μέχρι να τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία. Αλλά επειδή τα Χριστούγεννα είναι πρώτων πυλών, οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν Χριστούγεννα όχι με μακαρόνια και φακές. Είναι μια μέρα διαφορετική, μια μέρα χαράς για όλους. Λοιπόν, εμείς θα βάλουμε το χέρι μας στην τσέπη όλοι μας για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους συνανθρώπους μας και θα το κάνουμε. Καβαλιώτες, την τελευταία φορά που κλήθηκαν να αποδείξουν εάν και πόσο σκέφτονται το διπλανό τους, το κάνανε με καταπληκτική επιμονή. Και λέω για την περίπτωση της κυρίας που κάηκε το σπίτι της. Λοιπόν, τα χρήματα τα οποία θα μαζευτούν θα πάνε στο κοινωνικό παντοπολείο και έχουμε χρόνο ακόμη για να μπορέσουμε να προσφέρουμε στους συνανθρώπους μας. Εξάλλου θέλω να σας πω ότι το κοινωνικό παντοπολείο λειτουργεί από σήμερα στη δημοτική αγορά με σύνδεση, με τρόφιμα στα ράφια, με όλα τα κομφόρ, με ίντερνετ, με... Και καλώ από αυτό το βήμα όλους τους δικαιούχους και εμπιστεύομαι εσάς να το κάνετε γνωστό σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, να καλώ όλους τους δικαιούχους να αρχίσουν να προσέρχονται για να πάρουν τη μερίδα που τους ανήκει. Θα απευθυνθώ λοιπόν πρώτα στον κύριο Τζατσούλη.